Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά που λειτουργεί το Μουσικό Γυμνάσιο στην Αλεξανδρούπολη. Μια κατάκτηση για την οποία μαθητέ και εκπαιδευτικοί είναι πολύ περήφανοι, καθώ η λειτουργία του αποτελούσε πάγιο αίτημα. Απότερο στόχο είναι και η λειτουργία μουσικού λυκείου, ώστε η γνώση να είναι ολοκληρωμένη. Είναι η δεύτερη σχολική χρονιά που λειτουργεί το Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τμήμα στη δευτέρα τάξη, αυτό που πέρυσι ήταν πρώτη, και το τμήμα τη πρώτη τάξη. Οι μαθητέ είναι από 25 σε κάθε τμήμα. Βέβαια, ε, στη Δευτέρα τώρα θα κάνουμε εξετάσεις προκειμένου να ε, έρθει ένα μαθητή, γιατί αποχώρησε κάποιος μαθητής που ήταν στη Δευτέρα Τάξη. Οι προοπτικές του μουσικού γυμνασίου είναι να λειτουργήσει του χρόνου ή δυνατόν με δύο τμήματα στην πρώτη τάξη, έτσι ώστε να ανακτηρωθεί το γυμνάσιο και να υποβάλουμε αίτημα λειτουργία των οικιακών τάξεων. Το μουσικό γυμνάσιο, στο οποίο αυτή τη στιγμή φοιτούν 50 παιδιά, αποτελεί χώρο έμπνευση, έκφραση, χαρά και δημιουργία. Βέβαια, όλα αυτά αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν συνδέονται άμεσα με την κοινωνία. Συνεπώ, το σχολείο πρέπει να εμπνέεται από την κοινωνία και να προσφέρει σε αυτήν. Και αυτό είναι ο στόχο όλων. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι με τι προσπάθειε του Δήμου Αλεξανδρούπολη ε, έχουν δημιουργηθεί συνθήκε έτσι ώστε εκεί που στεγαζόταν παλιότερα το ΚΕΘΕΑ τώρα έχει αποδοθεί στο μουσικό γυμνάσιο και υπάρχουν μικρές αίθουσες κατάλληλες για τα μουσικά όργανα. Το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν και είναι το ενδιάμεσο κτίριο, το ΕΚΑΒ, έχει μετεστεγαστεί το ΕΚΑΒ σε άλλο χώρο με την φροντίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εκεί οι προοπτικές είναι να κατεδαφιστεί το κτίριο και να ανεγερθεί ένα καινούριο όπου θα στεγάσει τις ανάγκες του μουσικού σχολείου. Η μουσική κληρονομιά του Εύρου και τη Τράκη εμπνέει του καθηγητέ αλλά και του μαθητέ του σχολείου, του οποίου στόχο είναι η ανάπτυξη τη δημιουργικότητα και του ταλέντου των μαθητών, η απόκτηση κοινωνικών εμπειριών, η προσωπική καλλιέργεια. Γι' αυτό το λόγο το μουσικό γυμνάσιο είναι ανοιχτό σε όλου του μαθητέ και όχι μόνο σε εκείνου που θέλουν να μάθουν μουσική. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνει τη δυνατότητα σε μαθητέ που έχουν ορισμένε δεξιότητε, ικανότητε και την κλίση τη μουσική να μπορούν να αναπτύξουν αυτέ τι δεξιότητε και ικανότητε, να συνεχίσουν στο μουσικό λύκειο και αργότερα ο καθένα να πάρει το δρόμο του και να ασχοληθεί με αυτό το οποίο θέλει.